Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα στρούντελ ιδιαίτερο. Ένα στρούντελ μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, γιατί θα έχει γέμιση μπουγάτσας αλλά και μήλου. Γιατί θα φτιάξουμε ένα στρούντελ με μήλα και κρέμα σιμιγδαλιού. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να ετοιμάσετε το πιο μοναδικό γλυκό ever. Μπορείτε να το σερβίρετε είτε σαν πρωινό, είτε σαν γλύκισμα μετά από οποιοδήποτε κυρίως γεύμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παίρνουμε μία κατσαρόλα και ρίχνουμε όλο το γάλα μας μέσα. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη και θα βάλουμε πάνω στη φωτιά μαζί με τη βανίλια μέχρι που να πάρει το μείγμα μας μία βράση. Όσο ρεζεσταίνεται το μείγμα μας, πάμε να ετοιμάσουμε τα μήλα μας. Και τα μήλα έχω ένα πράσινο και ένα κόκκινο, μπορείτε να βάλετε ό,τι μήλα σας αρέσουν. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να ξεφλουδίσετε τα μηλαράκια σας. Τέλεια. Λοιπόν, με το που κόψουμε το μήλο και κόβουμε ωραία κυβάκια. Ακριβώς το ίδιο θα κάνω και με το κόκκινο το μήλο. Μόλις τελειώσουμε με τα μήλα μας, στίβουμε λίγο λεμονάκι για να μην μαυρίσουνε και ανακατεύουμε. Καταπληκτικά. Αφήνουμε στην άκρη να περιμένουνε. Όση ώρα παίρνει να ζεσταθεί το γαλατάκι μας. Με το που δούμε να αφρίζει το μείγμα μας. Α, μια χαρά. Το γάλα μας έχει βράσει. Οπότε ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα το σιμιγδάλι και ανακατεύουμε μέχρι που να δέσει η κρέμα μας. Θέλουμε να δέσει και να βγάζει μπουρμπουλήθειες. Δεν θα πάρει πολύ. Σε λίγα λεπτάκια θα είναι έτοιμο. Μετά από 2-3 λεπτάκια θα δείτε ότι άρχισε να σφίγγει η κρεμούλα μας. Κοιτάξτε, με το που χαράσω με την κουτάλα, αφήνει σημάδι. Θέλουμε να σφίξει αρκετά, γιατί ουσιαστικά άμα δεν γίνει σφιχτή θα διαλύσει το στρούντελ μας. Οπότε, ανακατέψτε καλά μέχρι το σημείο που θα δείτε ότι θα σφίξει αρκετά. Πρέπει ουσιαστικά η κρέμα μας ίσα ίσα που να φεύγει από την κουτάλα και η περισσότερη κρέμα να μένει πάνω, το βλέπετε. Έχει σφίξει, οπότε είναι έτοιμη, τη βγάζω από τη φωτιά και ήρθε η ώρα για τις τελικές πινελιές. Πάμε να ρίξουμε το πρώτο μας υλικό, θα ρίξουμε μέσα βούτυρο. Ρίχνουμε βούτυρο και ανακατεύουμε με την κουτάλα μέχρι που να διαλυθεί τελείως το βούτυρο. Επίσης το βούτυρο θα ρίξει θερμοκρασία από την κρέμα μας και είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε. Αυτός περνάει η ώρα θα βλέπετε ότι θα σφίγγει το μείγμα μας ακόμα παραπάνω. Και μόλις το βούτυρο κάνει τη δουλειά του και ρίξει τη θερμοκρασία, θα ρίξουμε μέσα και τα μήλα. Για να ρίξουμε ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία, θα γίνει ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Και μόλις το μείγμα μας έτσι κρυώσει λίγο, θα ρίξουμε μέσα και τους κρόκους. Τρεις κρόκους, ανακατεύουμε και η κρέμα μας είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη, αλλά δεν είναι κρύα. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να καταστρέψει τη συνταγή μας. Ανακατεύουμε και τελευταία πινελιά, θα ρίξουμε μέσα ξύσμα από ένα λεμονάκι, έτσι για να μας δώσει μια ιδιαίτερη ένταση. Τελευταίο ανακάτεμα. Και η κρέμα μας είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη, αλλά όχι κρύα. Πρέπει να είναι παγωμένη. Σε περίπτωση που δεν είναι κρύα, με το που ετοιμάσουμε το στρούντελ, κατευθείαν θα διαλύσει. Γιατί το φύλλο μας είναι ιδιαίτερο, γευστικότατο. Αλλά το μόνο που χρειάζεται είναι να προσέξουμε με τη θερμοκρασία. Δεν πρέπει να βάλουμε ποτέ σε φύλλο ζαχαροπλαστικής ή μαγειρικής καμία γέμιση ζεστή. Γιατί δεν θα πετύχει η συνταγή μας. Οπότε αδειάζουμε όλη μας τη γέμιση. Η γέμιση είναι ακριβώς η ίδια γέμιση με την μπουγάτσα, απλά έχει μέσα και μήλα. Οπότε φανταστείτε το στρούντελ τι γεύση θα έχει. Θα έχει γεύση μπουγάτσα με μήλα, Παναγία μου. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτή τη γεύση. Και όπως είδατε, είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο να τη φτιάξετε. Να μην αφήσουμε τίποτα να πάει χαμένο. Οπότε βγάζουμε εδώ πέρα όλη μας την κρέμα. Και τώρα το θεματάκι το γνωρίζετε. Τι δεν πρέπει να αφήσουμε ποτέ την κρέμα μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε να κρυώσει κατευθείαν μέσα στο ψυγείο. Πρέπει να αφήσουμε μία μεμβράνη από πάνω να εφάπτεται, γιατί αλλιώς θα κάνει κρούστα. Οπότε, κόβουμε τη μεμβράνη μας, φροντίζουμε να εφάπτεται πάνω, αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 3-4 ωρίτσες, μέχρι που να παγώσει καλά. Και μόλις παγώσει καλά, θα γυρίσουμε πίσω για να φτιάξουμε το στρούντελ μας. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το στρούντελ μας. Η γέμιση μας έχει κρυώσει, έχει παγώσει και το μόνο που χρειαζόμαστε είναι τα φύλλα μας για να τυλίξουμε το στρούντελ. Οπότε, πάω στο ψυγείο. Και
Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ χωριάτικο φύλλο χρυσή ζύμη. 8 αυθεντικά χωριάτικα φύλλα, μαλακά και ελαστικά, όπως τα σπιτικά. Ζυμωμένα με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ιδανικά για συνταγές που απαιτούν φύλλα με πιο χοντρή υφή. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 4 φύλλα για αυτή τη συνταγή. Ότι θα ανοίξω τη συσκευασία μου. Εδώ. Και κοιτάξτε πώς πρέπει να δουλέψουμε. Ουσιαστικά, για να φτιάξει ένα στρούντλ και να μην σπάσει, γιατί το πρόβλημα που ίσως μερικοί να έχουν με ένα στρούντλ είναι το γεγονός ότι μπορεί να σπάει κατά το ψήσιμο, είναι να σκεφτείτε πάρα πολύ έξυπνα το πώς θα το τυλίξετε. Λοιπόν, το ένα μυστικό ήδη σας το είπα και ήδη το εφαρμόσατε. Δηλαδή, τι, η γέμιση μας πρέπει να είναι παγωμένη. Το δεύτερο μυστικό είναι να υπάρχει μία συνοχή στα φύλλα στο τύλιγμα. Δηλαδή, ή θα πρέπει να βάλετε 4 φύλλα το ένα δίπλα απ' το άλλο, ή πρέπει να είστε πολύ συντονισμένοι και με το που φτάνει στο τέλος το ένα φύλλο να φροντίζετε να βάζετε ένα από πάνω σε αυτό το σημείο. Νομίζω και οι δύο τεχνικές είναι τεχνικές που μπορείτε να ακολουθήσετε. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πασπαλίσετε με βουτυράκι το φύλλο σας, να ρίξετε λίγο ζαχαρίτσα και όλη τη γέμιση. Η γέμιση έχει σφίξει, αλλά μην τη φοβάστε, γιατί με το που μπει μέσα στο φούρνο, η γέμιση τι θα κάνει, θα μαλακώσει. Φροντίστε να απλώσετε τη γέμιση καλά. Θέλουμε να έχει ακριβώς την ίδια γέμιση όλο το στρούντελ μας. Και να σας πω ότι εμένα τα στρούντελ μου αρέσουν να έχουν πραγματική γέμιση μέσα. Να μην είναι μόνο φύλλο και μέσα να έχει ελάχιστη γέμιση. Θέλω να έχει γέμιση. Οπότε, αυτό που θα κάνω είναι, με το που ξεκινήσω να τυλίγω, κατευθείαν θα βάλω το δεύτερο φύλλο. Όπως είναι. Θα λείψω με λίγο βουτυράκι, όπως ακριβώς και το πρώτο φύλλο, ζάχαρη και μετά θα τυλίξω τις άκρες προς τα μέσα. Τώρα, αρχίζω τυλίγω πολύ προσεκτικά. Στην αρχή θα σπάσει λίγο, αλλά δεν μας πειράζει. Και καθώς θα τυλίγουμε, θα αρχίζει ουσιαστικά να παίρνει περισσότερο σώμα και να μην σπάει. Το βλέπετε? Εδώ. Παίρνουμε όλο το φύλλο μπροστά μας. Και πάμε να προσθέσουμε το επόμενο μας φύλλο. Ακριβώς όπως πριν, βάζουμε εδώ, φροντίζουμε το ένα να ανεβεί πάνω από το άλλο και θα ρίξουμε λίγο βουτυράκι όπως πριν, ζαχαρίτσα για να καραμελώσει το φύλλο μας και να γίνει ωραίο και σεξι και τυλίγουμε ξανά τις άκρες. Απλά τα πράγματα. Συνεχίζουμε το τυλίγμα εδώ. Και εδώ και εδώ και μετά ξαναφέρουμε το φύλλο μπροστά μας και παίρνουμε το τελευταίο μας φύλλο. Σε περίπτωση που δείτε ότι φοβάστε τον εαυτό σας, μήπως κάτι δεν έχετε κάνει καλά, μπορείτε να προσθέσετε και πέμπτο φύλλο, αλλά με 4 φύλλα νομίζω πως είναι ακριβώς ισορροπημένο το γλυκό μας, εκτός άμα φοβόμαστε να μην σπάσει. Άμα κάνατε ακριβώς ό,τι σας έδειξα δεν πρόκειται να σπάσει, άμα δεν κάνατε ακριβώς ό,τι σας έδειξα τότε θα σπάσει. Αλλά άμα τα κάνετε όλα σωστά δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα παραπάνω. Λίγο ζαχαρίτσα. Και πάμε για το τελευταίο τύλιγμα. Μέσα οι άκρες και τυλίγουμε. Για πείτε. Είναι φανταστικό. Τέλειο. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Τώρα, πάρτε ένα ταψάκι με μία λαδόκολλα. Βάλτε το στρούντελ πάνω προσεκτικά. Εδώ. Και ό,τι βούτυρο μας έχει μείνει, θέλω να το ρίξετε από πάνω. Αλείψτε μου βουτυράκι. Και ό,τι ζαχαρίτσα μας έχει μείνει, πασπαλίστε από πάνω και ήρθε η ώρα για το ψήσιμο. Ο φούρνος μου είναι στους 170 βαθμούς προθερμασμένος στον αέρα και θα ψήσω για 50 λεπτάκια. Μετά από 50 λεπτάκια θα βγάλω το στρούντελ, θα αφήσω 10-15 λεπτάκια να κρυώσει και θα κόψω κομμάτι για να σας δείξω πώς είναι από μέσα. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε το υπέροχο στρούντελ μας. Κοιτάξτε εδώ Παναγία μου. Πόσο υπέροχο γλυκό, μόλις με 4 φύλλα και λίγη γέμιση κάναμε ένα τόσο υπέροχο γλυκό που πραγματικά μπορούν να φάνε 6 έως 8 άτομα. Και σκοπός είναι να το φάνε και όσο είναι ακόμα όχι παγωμένο, ούτε πολύ ζεστό. 15 λεπτά όπως σας είπαμε το που το βγάλετε από το φούρνο θα έχει φτάσει την κατάλληλη θερμοκρασία. Και όχι, πριν το κόψω, πρώτα άχνη. Ρίξαμε την άχνη ζάχαρη, θα ρίξουμε και την κανέλα και κοιτάξτε εδώ. Κοίτα μου, είναι φανταστικό. Και ήρθε η ώρα να ακουστεί το κρούτσου κρούτσου. Φανταστικό. Να υπάρχει. Και το πιο ωραίο με αυτές τις συνταγές είναι όλη αυτή η ατέλεια που σχηματίζεται. Δηλαδή τα φύλλα που πέφτουν, η άχνη ζάχαρη, η κανέλα από εδώ και από εκεί. 2, 4, 5, 6,
8 ακριβώς μερίδες. Όπως σας είπα, 8 άτομα. Με πραγματικά το τίποτα. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Και πώς θα σερβίρουμε αυτό το υπέροχο γλυκό? Μπορείτε να το σερβίρετε με παγωτό, μπορείτε να το σερβίρετε με μία ζεστή κρέμα αγγλές ή μία κρέμα σοκολάτας, με μία γκανάς. Μπορείτε να το σερβίρετε απλά με μία σαντιγί. Αυτό θα κάνω και εγώ. Πάρτε λίγο σαντιγί. Σχηματίστε ένα ωραίο σχηματάκι, όπως έκανα και εγώ. Πάρτε από πάνω το στρούντερ, βάλτε το εδώ. Λίγο δυόσμο. Ίσα ίσα να υπάρχει στο πιάτο. Και βέβαια λίγο ακόμα άχνη και λίγο ακόμα κανέλα. Πόσο φανταστικό έχει γίνει. Και αυτό που θέλω πραγματικά να καταλάβετε είναι πώς είναι η γέμιση από μέσα. Το βλέπετε? Είναι τόσο ολοκληρωμένη στη μυγδάλο κρέμα και βλέπετε μέσα τα κομμάτια από το μήλο. Γιατί αυτή είναι μικρή έκπληξη. Εκεί πέρα που περιμένεις να φας μια κρέμα με γεύση βανίλια στη μυγδάλο κρέμα, ξαφνικά σκάει το μήλο και ισορροπεί τέλεια την κρέμα μας. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε και να ζηλέψετε. Κοιτάξτε εδώ, τραγανό φύλλο, υπέροχη γέμιση και φυσικά υπέροχη σαντιγί από πάνω. Πώς θα το φάω, Παναγία μου, έτσι. Άντε, γεια! Όταν δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή, θα πάει την μπουγάτσα σε άλλο level, τη μιλόπιτα σε άλλο level, το στρούντερ σε άλλο level και γενικά θα πάτε και εσείς σε άλλο level. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο και μην ξεχάσετε φυσικά να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Μόλις κάνετε αυτή τη συνταγή, πραγματικά θα λατρέψετε και εμένα και εσάς και όλο τον κόσμο.